Φίλες και φίλοι του Ράδιο Βαθυκόκκινο, στη σημερινή μας εκπομπή για το Πολυτεχνείο συζητάμε με τον Δημήτρη Ψαρά, τον δημοσιογράφο Δημήτρη Ψαρά, μέλος της ομάδας του Ιού της Ελευθεροτυπίας. Ήταν μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Πολυτεχνείου και στρατεύτηκε από το καθεστώς της δικτατορίας. Γενικά αποφεύγει τις συνεντεύξεις γύρω από αυτά τα ζητήματα. Μας έκανε όμως την τιμή να μιλήσει μαζί μας σήμερα. Ήθελα να ρωτήσω, Δημήτρη, πώς ξεκίνησε η εξέγερση του Πολυτεχνείου, με ποιο τρόπο φτάσαμε στην κατάληψη, να ξεκινήσουμε από εκεί, με ποιο τρόπο φτάσαμε στην κατάληψη του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973. Καλησπέρα, ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Στο Πολυτεχνείο φτάσαμε σαν κορύφωσης μιας σειράς αγώνων φοιτητικών που είχαν ξεκινήσει 2 χρόνια νωρίτερα. Ήταν η περίοδος του Πολυτεχνείου που είχε προσπαθήσει η Χούντα να εμφανίσει ένα καθεστώς φιλελευθεροποίησης. Είχε περάσει την κυβέρνηση στα χέρια του δοτού πρωθυπουργού Μαρκεζίνη και ήθελε να εμφανιστεί ότι σταματάει πλέον το αυταρχικό καθεστώς της δικτατορίας και ότι περνάει σε μια φάση που θα έμοιαζε περισσότερο με μια δυτικού τύπου δημοκρατία, έστω και πιο αυταρχική από ό,τι οι άλλες ευρωπαϊκές. Το φοιτητικό κίνημα από το 1972 που είχε πάρει πιο σοβαρές διαστάσεις είχε κάνει χρήση της, του όπλου πάλι της κατάληψης, γιατί ήταν και ο μοναδικός τρόπος να εμφανιστεί δημόσια διαμαρτυρία προς τον έξω κόσμο, τον έξω από το φοιτητικό χώρο κόσμο, γιατί οποιαδήποτε άλλη μορφή, δηλαδή συγκέντρωση ή διαδήλωση, ήταν αδιανόητη εκείνη την περίοδο. Οποιαδήποτε συγκέντρωση άνω των 5 ανθρώπων διαλυόταν αμέσως από την αστυνομία της Χούντας. Επομένως η κατάληψη ήταν μία μέθοδος πάλης, ειδικά προσαρμοσμένη, ας πούμε, για το καθεστώς εκείνο, και γι' αυτό είχαμε και τη γνωστή, είχε προηγηθεί η γνωστή κατάληψη της νομικής, ενώ είχε επιχειρηθεί κατάληψη και στο Πολυτεχνείο πριν από την νομική. Ο φοιτητικός χώρος τον Νοέμβρη του 1973 ήταν ανάστατος, ζητούσε να πραγματοποιηθούν γνήσιες εκλογές στους φοιτητικούς συλλόγους, κάτι το οποίο δυσκόλευε εξαιρετικά την δικτατορία, διότι ακριβώς επειδή εμφάνιζε ένα φιλελεύθερο προσωπείο δεν μπορούσε ευθέως να αρνηθεί την διενέργεια αυτών των εκλογών. Αυτός ήταν ο λόγος που εκείνες τις μέρες σε όλες τις σχολές πραγματοποιούνταν συνελεύσεις για να προχωρήσουν οι κινητοποιήσεις που θα έφερναν τις εκλογές. Στο Πολυτεχνείο στις 14 Νοεμβρίου του 1973 γίνονταν συνελεύσεις σε όλες τις σχολές. Ήταν δηλαδή μαζεμένοι μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου, που τότε όλες οι σχολές βρίσκονταν ακόμα στο κτίριο της Πατησίων και Στουρνάρη, δεν υπήρχε η μεταφορά στην Πολυτεχνιούπολη. Επομένως ήταν πάρα πολλοί κόσμος μαζεμένος σε αυτό το χώρο.
Ταυτόχρονα κάποιοι φοιτητές ήταν συγκεντρωμένοι και στο πανεπιστήμιο και κάποια ομάδα από αυτούς, επειδή είχαν μάθει ότι γινόταν η συγκέντρωση και οι συνελεύσεις στο Πολυτεχνείο, κατέβηκαν ομαδικά στην Πατησίων και μπήκαν μέσα στο Πολυτεχνείο. Έτσι όταν άρχισαν να τελειώνουν οι συνελεύσεις των σχολών του Πολυτεχνείου, με αποφάσεις αγωνιστικών κινητοποιήσεων άμεσον, συγκεντρώθηκε στον περίβολο του Πολυτεχνείου πάρα πολύ φοιτητικός κόσμος. Είχε αρχίσει, ήταν πλέον απόγευμα εκείνης της μέρας και είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Για την Τετάρτη μιλάμε. Μιλάμε για την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου του 1973. Άρχισαν τα συνθήματα. Αυτό δημιούργησε μια αγωνιστική διάθεση παραπάνω. Υπήρχε ενθουσιασμός από τη μαζικότητα της συγκέντρωσης, γιατί είχε καιρό να δημιουργηθεί τόσο μεγάλη συγκέντρωση φοιτητών, και άρχισαν να γίνονται συζητήσεις για το τι πρέπει να κάνουμε. Κάποιες σχολές αποφάσισαν δημοκρατικά βέβαια ότι δεν έπρεπε να γίνει, να δοθεί συνέχεια σε αυτή την συγκέντρωση και επιχείρησαν να αποχωρήσουν σε τεταγμένα από το χώρο του Πολυτεχνείου, αλλά αυτό δεν δημιούργησε τάση φυγής και στους υπόλοιπους. Οι περισσότεροι έμειναν στο χώρο και συνέχιζαν να φωνάζουν συνθήματα, να τραγουδάνε και να σκέφτονται το ενδεχόμενο να μείνουμε μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου και το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου. Έτσι, με έναν τρόπο σχετικά αναπάντεχο, οπωσδήποτε αυθόρμητο αλλά σίγουρα συνειδητό, ξεκίνησε αυτό που ξέρουμε σήμερα σαν εξέγερση του Πολυτεχνείου. Την ημέρα εκείνη, από ένα σημείο και πέρα, η αστυνομία αποσύρθηκε από το χώρο γύρω από το Πολυτεχνείο. Μέχρι τότε ήτανε ακροβολισμένοι στα τέσσερα σημεία του τετραγώνου του Πολυτεχνείου, και άρχισε να περνάει κάποιος κόσμος, στην αρχή με τα αυτοκίνητα, μετά ήταν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ που περνούσαν, στα οποία δίναμε εμείς προκηρύξεις, ακούγαν τα συνθήματα. Είχε αρχίσει δηλαδή από εκείνο το βράδυ να γίνεται κάπως γνωστό το γεγονός της συγκέντρωσης των φοιτητών και της διαμαρτυρίας μας. Αυτή ήταν η αρχή. Τα συνθήματα τι περιεχόμενο είχανε? Ήταν όλα στο ίδιο μήκος κύματος ή υπήρχε πανσπερμία? Στην αρχή υπήρχε κάποια πανσπερμία. Βέβαια κυριαρχούσαν τα αντιδικτατορικά συνθήματα, τα κατά του Παπαδόπουλου και του Μαρκεζίνη, γιατί αυτή ήταν η επικαιρότητα της εποχής. Αλλά ακούγονταν οπωσδήποτε και ορισμένα που θα τα λέγαμε σήμερα αντιμπεριαλιστικά για τους Αμερικάνους. Και ακόμα πιο διάχυτα ήταν τα συνθήματα που περνούσαν σε αυτές τις αυτοσχέδιες προκηρύξεις που μοιράζονταν στον κόσμο. Πάντως η κυρίαρχη ήταν
η αντιπαπαδοπουλική, ας το πούμε, καταρχήν κατεύθυνση. Υπήρχε ήδη από τις προηγούμενες μέρες ένα συντονιστικό των σχολών του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου, το οποίο από την πρώτη στιγμή ανέλαβε κάποιο είδους διαχείριση της κατάληψης. Έτσι καμιά στιγμή δεν έμεινε ο χώρος του Πολυτεχνείου έρμεο του οποιοδήποτε. Δηλαδή μπήκανε κάποιοι minimum κανόνες λειτουργίας από την πρώτη στιγμή. Αυτό αφορούσε φυσικά με κάποιο τρόπο και τα συνθήματα. Αυτό το πρώτο βράδυ δεν μπορώ να πω ότι είχε κανένα στο μυαλό του τι ακριβώς κάνουμε, πού ακριβώς πηγαίνουμε, μέχρι πού πρέπει να τραβήξουμε αυτή την συγκέντρωση, και κανένας ασφαλώς δεν είχε από τότε στο μυαλό του την εξέλιξη που θα ζούσαμε δύο μέρες αργότερα. Δημήτρη, να θυμηθούμε και συγκεκριμένα συνθήματα που ακουγόντουσαν. Το κυρίαρχο σύνθημα που υπήρχε βέβαια από τις προηγούμενες κινητοποιήσεις ήταν το «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία». Αλλά αυτό το σύνθημα ήταν κυρίως φοιτητικό, με σαφή αντιδικατορική αιχμή, και σιγά σιγά μέσα στο Πολυτεχνείο έδωσε τη θέση του σε ορισμένα άλλα πιο άμεσα πολιτικά συνθήματα, όπως «Δεν σε θέλει ο λαός, πάρ' τον πίθηκο και μπρος», είναι κάπως ρατσιστικό και λαϊκίστικο. Και λαϊκίστικο σύνθημα, αφορούσε τη μορφή του τότε ψευτοπρωθυπουργού του Μαργκεζίνη. Παραλλαγή του ιδίου είναι το «Δεν σε θέλει ο λαός, πάρ' τη δέσποινα και μπρος», επίσης με σεξιστική απόκληση. Όπως θα λέγαμε σήμερα, επηρεασμένη από ένα κίνημα πολιτικής ορθότητας που έχει μεσολαβήσει. Και βέβαια υπήρχαν πιο ειδικά συνθήματα, όπως «Εδώ θα γίνει Ταϊλάνδη», που έπαιρνε αφορμή την πρόσφατη τότε εξέγερση στη φοιτητική που πνίγηκε στο αίμα στη χώρα αυτή. Αλλά και ακόμα πιο πολιτικά συνθήματα, όπως «Δεν περνάει ο φασισμός». Και κάποιοι θυμόντουσαν και κάποια παλιότερα συνθήματα, το 114. Σε αυτό βοήθησε το γεγονός ότι το Πολυτεχνείο ήρθε λίγες μέρες μετά από μια μεγάλη πολιτική εκδήλωση που έγινε με αφορμή το μνημόσυνο του Γεωργίου Παπανδρέου. Με αφορμή αυτό είχε γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση, η οποία χτυπήθηκε από την αστυνομία, υπήρχαν συλλήψεις και πολλοί τραυματίες, και αυτή ήταν κατά κάποιο τρόπο μια εκδήλωση που δεν ήταν αμιγώς φοιτητική. Είχαν μπει μέσα και ομάδες του πληθυσμού που δεν είχαν κινητοποιηθεί μέχρι τότε, γιατί δεν τους είχε δοθεί η ευκαιρία. Εργατικές ομάδες και λαϊκός κόσμος που αναφέρονταν στην προδικατορική αριστερά και στην Ένωση Κέντρου, και τα συνθήματα που αναφέρονταν στα Ιουλιανά, όπως το 114 κτλ, τα μάθαμε εμείς
πρακτικά εκείνες τις προηγούμενες μέρες. Τα ζήσαμε περισσότερο, τα είχαμε διαβάσει φυσικά, αλλά τα ζήσαμε εκείνες τις προηγούμενες μέρες. 3 Νοεμβρίου που έγινε το μνημόσυνο. 3 Νοεμβρίου, ακριβώς. Μάλιστα. Και να μιλήσουμε τώρα για το κλίμα που υπήρχε την επόμενη μέρα, την 5η, 15 του μηνός, και στη Συντονιστική Επιτροπή, τι γινότανε, ποια συντονιστική υπήρχε τότε και πώς, ναι, και το κλίμα που υπήρχε συνολικά στο Πολυτεχνείο. Την επόμενη μέρα μας βρήκε η Αυγή συγκεντρωμένους και πάλι, οπότε τέθηκε το θέμα καταρχήν μιας πιο σοβαρής αυτοοργάνωσης. Θεωρήθηκε ότι πρέπει να γίνουν άμεσα γενικές συνελεύσεις των σχολών όλων, και από τις γενικές συνελεύσεις αυτές να βγουν εκπρόσωποι, να συζητηθεί, να βγουν αποφάσεις για το πού πρέπει να οδηγηθεί η συνέλευση, και οι νέοι οι εκπρόσωποι πλέον να συγκροτήσουν μια νέα συντονιστική επιτροπή. Αυτό έγινε και είναι η συντονιστική επιτροπή που είναι γνωστή πλέον από τότε. Έγιναν συνελεύσεις πράγματι. Για πρώτη φορά στις συνελεύσεις αυτές έγινε ανοιχτή πολιτική συζήτηση, γιατί μέχρι τότε στις φοιτητικές συνελεύσεις, οι οποίες διεξάγονταν με την παρουσία μάλιστα κάποιου εκπροσώπου της Συγκλήτου, ο οποίος λειτουργούσε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασφαλώς υπήρχε πολιτικό περιεχόμενο στις συνελεύσεις αυτές, αλλά κρυβόταν κάπως πίσω από άμεσα φοιτητικά αιτήματα. Στις συνελεύσεις όμως της 5ης 15 Νοεμβρίου του 1983, που όλων των σχολών, τέθηκαν ανοιχτά τα πολιτικά προβλήματα της εποχής, έγινε αντιπαράθεση πολιτικών απόψεων, και η συγκρότηση εκπροσώπων, η εκλογή των εκπροσώπων κάθε σχολής έγινε στη βάση αυτών των πολιτικών απόψεων που είχαν εκφραστεί. Επομένως, αυτό που δημιουργήθηκε ως συντονιστική επιτροπή πλέον είχε σαφώς και πολιτικά χαρακτηριστικά. Αυτό ήταν πρωτοφανές για την δικατορία, γιατί ήταν ένας ουσιαστικά συντονισμός όλης της αριστεράς, μέσα από οργανώσεις νεολαίας, ανένταχτους και πολιτικά στρατευμένους φοιτητές. Αυτό που δεν είχε συμβεί μέχρι τότε σε κανένα επίπεδο, ούτε από την επίσημη αριστερά, ούτε πέραν αυτής, παρά τις διάφορες προσπάθειες, έγινε μέσα στο Πολυτεχνείο. Βέβαια, δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση ταύτιση ή απόλυτη σύγκληση των απόψεων. Διασταυρώθηκαν πολιτικές γραμμές αποκλίνουσες, αλλά βγήκε στο τέλος μια κεντρική κατεύθυνση. Μια κεντρική κατεύθυνση που αποτυπώνεται και στα κείμενα που έβγαλε η Συντονιστική Επιτροπή. Ήθελα να ρωτήσω, Δημήτρη, εάν αυτή η προσπάθεια να βγει ένα τέτοιο κείμενο γινόταν μέσα από διαβουλεύσεις κορυφής μεταξύ των ηγεσιών των δυνάμεων της αριστεράς, πόσο καιρό θα έπαιρνε για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα, ή θα γινότανε ποτέ αυτό το πράγμα, πιστεύεις?
Μα αυτό το προσπαθούσαν οι δυνάμεις της αριστεράς, υποτίθεται, από την πτώση της δικτατορίας. Μεσολάβησε βέβαια το 68 η διάσπαση του Κομμουνιστικού Κόμματος, πράγμα που δημιούργησε μεγάλη δυσκολία στο να υπάρχει μια ενιαία αντίδραση στη Χούντα από την πλευρά της αριστεράς, αλλά το Πολυτεχνείο οπωσδήποτε ήταν ένας χώρος, ενώ η εξέγερση του Πολυτεχνείου, όχι το ίδιο το Πολυτεχνείο βέβαια, που υποχρέωνε, οι ώρες της εξέγερσης υποχρέωναν τους εκπροσώπους των φοιτητών και των εργαζομένων να έρθουν σε κάποιο είδους συμφωνία, να δούνε τι μπορεί να γίνει από κοινού προς μια κατεύθυνση. Και βέβαια το μίνιμουμ αυτής της κοινής συμφωνίας είχε τεθεί από την ίδια την εξέγερση. Δηλαδή, αυτοί που δεν ήθελαν να γίνει, για παράδειγμα, αυτή η εξέγερση, δεν είχαν λόγο, δεν είχαν επιχείρημα, δεν είχαν τρόπο να εκφραστούν. Πρακτικά δεν είχαν τρόπο να εκφραστούν. Παρότι επιχείρησαν κάποιες πολιτικές ηγεσίες και μέσα στο Πολυτεχνείο κάπως να το φρενάρουν. Και μετά το ξεκίνημα της κατάληψης. Αλλά υπήρχε πλέον τόση μεγάλη αυθόρμητη συμφωνία ότι δεν βγαίνουμε από το Πολυτεχνείο, που απέναντι σε αυτό δεν μπορούσε κανένας να διατυπώσει μια διαφορετική άποψη. Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα κορντεό. Όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα κορντεό. Ένα βράδυ σκοτεινό σαν όλα τα άλλα, κράταγε τσίλιες παίζοντας τα κορντεό. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κορντεό. Αρχινισμένο σύνθημα πάντα μου μένει, οπότε ακούω από τότε ακορντεό. Και έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περάσει ο φασισμός. Να περάσουμε, Δημήτρη, τώρα στην επόμενη μέρα, την Παρασκευή 16 Νοέμβρη. Ναι. Έχει ήδη συγκροτηθεί η Συντονιστική Επιτροπή και η γραμματεία της. Έχει δημιουργηθεί ο γνωστός σταθμός. Έχει οργανωθεί με υποδειγματικό τρόπο η ζωή
μέσα στο, στο Πολυτεχνείο, έχει αρχίσει να υπάρχει μία ροή βοήθειας απ' έξω, πράγμα πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι τότε γνωρίζαμε ότι υπήρχε μία συμπάθεια μεγάλης μερίδας του κόσμου προς το φοιτητικό κίνημα, αλλά έμπρακτη βοήθεια ελάχιστα είχαμε δει. Μόνο κάποια συγκέντρωση αντικατορική κάτω από την νομική τις μέρες της κατάληψής της, το βράδυ της κατάληψής της. Τώρα βλέπαμε να έρχονται άνθρωποι να φέρουν τρόφιμα, υλικά, φάρμακα, και έτσι μπορέσαμε και οργανώσαμε και ένα υποτυπώδες, μια καντίνα ας πούμε υποτυπώδη, ένα χώρο υποτυπώδους φαρμακείου ή αντιμετώπισης κάποιων ιατρικών αναγκών, αλλά βέβαια χωρίσαμε και τα καθήκοντα, τα τρέχοντα, όπως ήταν ο καθαρισμός ή η επίβλεψη όλων των χώρων για να μην γίνεται κανενός είδους βίαιη πράξη εναντίον αψύχων αντικειμένων ας πούμε, και ταυτόχρονα η Συντονιστική Επιτροπή είχε πλέον και ένα μήνυμο πολιτικό πρόγραμμα πάνω στο οποίο συγκροτούσαμε και τα συνθήματα που έβγαιναν από το σταθμό και τις προκηρύξεις, αλλά και τα συνθήματα που ακούγονταν από τα μεγάφωνα έξω προς τον κόσμο, που σιγά σιγά είχε αρχίσει να μαζεύεται. Πλέον δεν μπορούσαν ούτε να περάσουν αυτοκίνητα κτλ. Έχει αρχίσει να μαζεύεται κόσμος πάρα πολύ έξω από τον περίβολο του Πολυτεχνείου. Μιλάμε για το πρωί της Παρασκευής. Και είχε αρχίσει να γίνεται γνωστό γενικά το συμβάν. Τότε ήταν το μεσημέρι της Παρασκευής, ήταν που δόθηκε και η λεγόμενη συνέντευξη τύπου της συντονιστικής. Στην πραγματικότητα ήταν ότι διαβάστηκε ένα κοινό κείμενο προς τους δημοσιογράφους, στους οποίους επιτράπηκε όμως να έρθουν να δουν πώς ήταν μέσα οργανωμένο το Πολυτεχνείο, διότι πλέον δεν ήταν για λόγους προστασίας και για να μην εισχωρήσουν πράκτορες της αστυνομίας ή οτιδήποτε άλλο μέσα στο χώρο, υπήρχε κάποιος έλεγχος στις πόρτες πλέον. Ο κόσμος βέβαια είχε γεμίσει τον περίβολο του Πολυτεχνείου, ήταν συγκεντρωμένοι πάρα πολύ και έξω από αυτόν, και γίνονταν κάποιες αυθόρμητες κινητοποίησεις πέραν του Πολυτεχνείου. Αυτό ήταν το σημαντικό στοιχείο της Παρασκευής. Σύν ότι υπήρχαν για πρώτη φορά και κάποιες συγκινητικές προσελεύσεις, όπως των αγροτών από τα Μέγαρα που είχαν κινητοποίησεις εκείνη την εποχή γιατί τους παίρνανε τα χωράφια. Στην Πάχη των Μεγάρων. Στην Πάχη των Μεγάρων. Ο Ανδρεάδης. Ναι, ακριβώς. Για να γίνουν οι εγκαταστάσεις του Ανδρεάδη. Κάτι το οποίο για μας ήταν πρωτόγνωρο. Και βέβαια ταυτόχρονα υπήρξε και ένας συντονισμός με άλλες πόλεις όπου υπήρχαν μεγάλα πανεπιστήμια, την Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, όπου δημιουργήθηκαν και εκεί καταλήψεις των σχολών με παρόμοιο τρόπο,
και τα ίδια αιτήματα. Έπαιρνε σιγά σιγά η κινητοποίηση αυτή κάποιες διαστάσεις πέραν του φοιτητικού. Αυτό επίσης ήταν πρωτόγνωρο. Βέβαια, δεν θέλω να πω με αυτό ότι ήταν ότι υπήρξε παλαϊκή εξέγερση. Υπήρξαν χιλιάδες λαούς κινητοποιημένοι στην Αθήνα, αλλά αυτό δεν πρέπει να το συγκρίνουμε με συγκεντρώσεις παλαϊκές που έγιναν μετά την μεταπολίτευση. Ήταν ακόμα αυτοί που έβγαιναν στους δρόμους και διαδήλωναν, ασφαλώς μειοψηφική κίνηση. Όμως είναι σίγουρο ότι πλειοψηφική ήταν η διάθεση του κόσμου να συμπαρασταθεί με άτυπους τρόπους ή έστω να ακούσει με ενδιαφέρον και αγωνία το σταθμό και πού θα πάει αυτή η υπόθεση, με μια ελπίδα ότι θα μπορούσε να πάει προς μια κινητοποίηση του προδικτατορικού πολιτικού κόσμου που θα έφερνε τη μεταπολίτευση τότε και όχι μετά από τόσους μήνες που έγινε. Όπως ξέρουμε τώρα εκ των υστέρων, αυτές οι ελπίδες ήταν φρούδες και ουτοπικές. Γιατί όταν άρχισε να παίρνει αυτές τις ευρύτερες διαστάσεις το κίνημα, η Χούντα υποχρεώθηκε να δείξει το πραγματικό της πρόσωπο. Έπαψε να λειτουργεί η κυβέρνηση του δοτού πρωθυπουργού Μαρκεζίνη και πήρε κανονικά ο στρατός και η αστυνομία την υπόθεση στα χέρια τους, με τις γνωστές με τη γνωστή εξέλιξη που είχαμε το ίδιο βράδυ της Παρασκευής 16 Νοεμβρίου. Να πούμε, Δημήτρη, τώρα για τη νύχτα εκείνη και για το Σάββατο που ξημέρωσε και τις επόμενες ημέρες. Η νύχτα αυτή πραγματικά ήταν η πιο τραγική που έχω ζήσει εγώ, τουλάχιστον. Και ακόμα και σήμερα νιώθω εξαιρετικό θυμό όταν επιχειρούν διάφοροι να μειώσουν την αγριότητα και τη βαρβαρότητα της επίθεσης της Χούντας εκείνο το βράδυ, με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει κανένας νεκρός φοιτητής ή ότι δεν υπάρχει κανένας νεκρός μέσα στο Πολυτεχνείο. Φυσικά αυτό είναι αλήθεια, αλλά για ποιο λόγο? Γιατί αυτό που επιχείρησε η Χούντα εκείνη την ώρα με τους με τις δολοφονίες ήταν να εμποδίσει τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί σε διάφορα σημεία της Αθήνας και διαδήλωνε να προσεγγίσει το Πολυτεχνείο. Είχε αποκόψει δηλαδή το βράδυ το Πολυτεχνείο από την υπόλοιπη Αθήνα και όπου υπήρχε κάποια συγκέντρωση ή διαδήλωση βάραγε στο ψαχνό, και όπου κάποιοι νέοι κυρίως προσπαθούσαν με ηρωικό τρόπο να φτάσουν μέχρι την πόρτα του Πολυτεχνείου, αντιμετώπιζαν τους ακροβολισμένους δολοφόνους της Χούντας και είχαμε αυτά τα θύματα που ακόμα και σήμερα, και αυτό είναι χαρακτηριστικό της περίοδου εκείνης, ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζουμε πόσα ακριβώς είναι. Έχει επιχειρήσει μια
επιστημονική ομάδα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με τον σύντροφό μας εκείνης της περίοδου, τον Λεωνίδα Καλυβρετάκη. Μια πολύ σοβαρή μελέτη του πόσοι και ποιοι σκοτώθηκαν εκείνο το βράδυ, και ακόμα και αυτή και την άλλη μέρα, και την άλλη μέρα θα πω και για την άλλη μέρα, ακόμα και αυτή είναι ημιτελής. Για ποιο λόγο? Γιατί εκείνη την ημέρα, δηλαδή την επομένη, ασκήθηκε βία όχι μόνο στους γιατρούς του ρυθμιστικού κέντρου, όπως λεγόταν τότε το νοσοκομείο, όπου μόνο σε αυτό πήγαιναν οι τραυματίες και οι νεκροί εκείνης της βραδιάς και της άλλης μέρας, αλλά στις οικογένειές τους, σε βαθμό που να έχουν δημιουργήσει και οι ίδιες οι οικογένειες μύθους για τον σκοτωμό των παιδιών τους ή των δικών τους, για να δικαιολογηθούν εκείνη την ημέρα. Είναι τραγικό, αλλά ακόμα και στην αρχή της μεταπολίτευσης αυτό σχετίζεται με το τι είδους ήταν αυτή η μεταπολίτευση. Πολλοίς κόσμος φοβόταν ότι θα επιστρέψει η Χούντα και δεν αισθανόταν ελεύθερος να πει κάτι πάνω σε αυτό το πράγμα που να αφορά κάποιο δικό του άνθρωπο. Και έτσι, ακόμα και σήμερα, έχουμε μείνει στους σε λίγες δεκάδες που έχουν καταγραφεί και έχει τεκμηριωθεί ο κατάλογος αυτός, αλλά έχουμε ακόμα άλλους τόσους με ένα ερωτηματικό δίπλα. Αυτό φυσικά έχει γίνει σε όλες τις δικτατορίες. Ακόμα ψάχνουν στην Αργεντινή, στη Χιλή, τους δικούς τους τους λεγόμενους αγνοούμενους. Αλλά σε εμάς θα περίμενε κανένας ότι δεν θα συνέβαινε, και όμως συνέβη. Γιατί η σφαγή ξεκίνησε βέβαια το βράδυ της 16ης προς 17η, αλλά συνεχίστηκε και το πρωί του Σαββάτου, όπου υπήρχαν και τότε συγκεντρώσεις και προσπάθειες διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας, και πάλι υπήρξαν πυροβολισμοί στο Ψαχνό και θύματα από τα οποία κάποια ξέρουμε και κάποια δεν ξέρουμε. Είχε βέβαια ήδη κηρυχθεί πάλι ο στρατιωτικός νόμος. Σε σας αδερφή στο τίμιο που πέσα τα γόνα, αιώνια η μνήμη. Σε σας αδερφή στο τίμιο που πέσα τα γόνα. Το βράδυ της αυτής 16ης προς 17η, ένα μεγάλο μέρος των φοιτητών που βγήκαν από το Πολυτεχνείο συνελήφθησαν άμεσα από την αστυνομία, οδηγήθηκαν στο ΚΕΒΟΠ και οι περισσότεροι παραδόθηκαν στην ΕΣΑ. Τις ίδιες μέρες έγιναν και επιδρομές σε σπίτια ή
χώρους που θα μπορούσε η αστυνομία να βρει φοιτητές ή άλλους που θεωρούσε ύποπτους για συμμετοχή στην εξέγερση. Και εξαπολύθηκε ένα κύμα τρομοκρατίας παρόμοιο με αυτό που είχε εξαπολυθεί στην αρχή της, της δικτατορίας, δηλαδή το 1967. Ξαναζωντάνεψαν οι παλιοί κατάλογοι των αριστερών και το κλίμα της τρομοκρατίας ολοκληρώθηκε μια εβδομάδα αργότερα με το πραξικόπημα Ιωαννίδη στις 25 Νοεμβρίου, που έβαλε βέβαια τα φόπλακα σε όλες τις απόπειρες ψευτοφιλελευθερωποίησης του Παπαδόπουλου και είπε ανοιχτά αυτό που συνέβαινε τότε, δηλαδή ότι πρόκειται για μια επαναφορά της πιο στιγνής περίοδου της δικτατορίας, με κυνήγι αριστερών παλιών και νέων, με το άνοιγμα των, και πάλι των τόπων εξορίας που είχαν προς στιγμήν κλείσει από τον Παπαδόπουλο σαν μια ένδειξη καλής θέλησης και δείγμα φιλελευθερωποίησης το καλοκαίρι του 1973. Και περνάμε μήνες πλέον με συνθήκες της πιο άγριας τρομοκρατίας και σε όλη την χώρα, αλλά και ειδικά στο φοιτητικό χώρο. Όσοι συμμετείχαμε στο Πολυτεχνείο και δεν συλληφθήκαμε εκείνο το βράδυ, μείναμε στην παρανομία πλέον επί μήνες. Και κάποια στιγμή η Χούντα κατάφερε να χτυπήσει φοιτητικές και πολιτικές οργανώσεις, το ΕΚΕ και το ΚΚΕ εκείνη την περίοδο, ενώ την περίοδο του Ιωαννίδη, αλλά φυσικά και άτομα από όλους τους πολιτικούς χώρους της αριστεράς. Η αλήθεια είναι ότι μετά το Πολυτεχνείο δεν μπόρεσε το κίνημα να ανασυνταχθεί. Δηλαδή δεν υπήρχαν δομές τέτοιες που να μπορέσουν να δώσουν μια απάντηση στο κύμα αυτό της τρομοκρατίας. Ουσιαστικά ξεκινούσαμε από την αρχή, όμως είχαμε κάτι άλλο που δεν υπήρχε το 1967. Είχαμε μια αίσθηση και μια γνώση ενός πρόσφατου μαζικού κινήματος, μια επαφή μεταξύ μας που δεν υπήρχε το 1967, μιλάω βέβαια για το χώρο το φοιτητικό, και που ήταν έτοιμη μόλις χαλάρωσε κάπως η επαγρύπνηση των διοκτικών μηχανισμών της Χούντας, να μπορέσουμε να κάνουμε τα πρώτα βήματα ανασύνταξης. Και αυτό συνέβη την άνοιξη του 1974. Οπότε επιχειρήθηκε πάλι να δημιουργήσουμε από το μηδέν πάλι τις δομές του φοιτητικού κινήματος. Δεν ήταν εύκολο, έπαιρνε χρόνο, υπήρξε όμως πάλι ένας πρώτος συντονισμός
ενός συντονισμού πέραν των πολιτικών οργανώσεων, σε επίπεδο φοιτητικού κινήματος. Αλλά μας πρόλαβαν τα γεγονότα. Το πραξικόπημα στην Κύπρο, η επιστράτευση οπερέτα που επιχείρησε η Χούντα και η κατάρρευσή της. Όμως με την κατάρρευσή της ήταν έτοιμο το φοιτητικό κίνημα και ήταν και ο μόνος χώρος που ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει εκείνη την γκρίζα περίοδο που ακόμα δεν είχαν συντριβεί οι μηχανισμοί της δικτατορίας, να την αντιμετωπίσει με μια αγωνιστική διάθεση και μέσα στο πλαίσιο μιας αριστερής προοπτικής. Βέβαια αυτό δεν συνέβη, αλλά τουλάχιστον με τις συνελεύσεις και τις μαζικές κινητοποιήσεις της νεολαίας εκείνη την περίοδο, τουλάχιστον επιχειρήθηκε. Και ερχόμαστε τώρα στη μεταπολίτευση, στη πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου, που έγινε μία από τις μεγαλύτερες πορείες. Εκεί πέρα βέβαια τέθηκε το θέμα του αν θα γίνει πριν τις εκλογές ή μετά τις εκλογές. Ο Καραμαλής έβαλε εκλογές ανήμερα 17 Νοεμβρίου. Αυτά τα πράγματα έχουν και το συμβολισμό τους, όπως συμβολισμό είχε και η σημειολογία του προορισμού της πορείας κάθε χρονιά του Πολυτεχνείου, όπου οι δυνάμεις του αστικού μπλοκ πάντοτε πίεζαν προς την κατεύθυνση να είναι ο προορισμός αυτός οπουδήποτε αλλού εκτός από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Να μιλήσουμε για όλα αυτά, Δημήτρη. Ναι, θα ήθελα καταρχήν να πω ότι η εικόνα που έχουμε και εμείς οι παλιότεροι που το ζήσαμε και οι νεότεροι που το έχουν ακούσει ή έχουν διαβάσει γι' αυτό, η εικόνα λοιπόν που έχουμε για το Πολυτεχνείο του 1973 είναι σε μεγάλο βαθμό αυτή που δημιουργήθηκε, δεν θα πω κατασκευάστηκε, δημιουργήθηκε το Νοέμβρη του 1974. Το Νοέμβρη του 1974, που ήταν η πρώτη επέτειος, για πρώτη φορά έγινε τόσο γνωστό σε όλη την ελληνική κοινωνία το τι είχε ακριβώς συμβεί ένα χρόνο νωρίτερα. Γιατί σε συνθήκες δικτατορίας, εντάξει, ήταν το ραδιόφωνο, ήταν κάποια πράγματα που γράφτηκαν και στις εφημερίδες της εποχής, αλλά στην πραγματικότητα μόνο όσοι κατέβηκαν στους δρόμους μπόρεσαν να έχουν μια εικόνα πραγματική της εξέγερσης. Λοιπόν, η ελληνική κοινωνία έκπληκτη το 1974 διαπίστωσε, ίσως φουσκώνοντάς το και σε κάποια σημεία, ότι είχε συμβεί αυτή η λαϊκή νεολαίστικη εξέγερση ένα χρόνο νωρίτερα. Εδώ θα μπορούσε κανένας να πει διάφορα, όπως τη σκοπιμότητα που υπήρχε να διωγγωθεί η σημασία της εξέγερσης αυτής, γιατί ήταν κατά κάποιο τρόπο και ένα ξέπλυμα της ντροπής που ένιωθε ο ελληνικός λαός για την έμεση ανοχή που είχε δείξει κατά μεγάλη πλειοψηφία στο δικτατορικό καθεστώς επί μια 7 ετία και άλλα πολλά. Επίσης θα μπορούσε να πει κανένας ότι το 1974 κάθε πολιτική δύναμη προσπάθησε, βεβαίως εννοώ στο χώρο της αριστεράς κυρίως και της μέχρι το ΠΑΣΟΚ, προσπάθησε να δώσει μια δικιά του σημασιοδότηση του Πολυτεχνείου ή να στρέψει την εικόνα της εξέγερσης προς μια εικόνα που θα συνέφερε τη δικιά του πολιτική αντίληψη. Όλα αυτά συνέβησαν.
Και επίσης, έχοντας, μιλώντας για την παλαϊκή εξέγερση του 73, στην πραγματικότητα έχουμε στην εικόνα την πραγματικά παλαϊκή διαδήλωση που έγινε μια εβδομάδα μετά τις εκλογές του της 17ης Νοεμβρίου του 1974, όπου πράγματι συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες λαού, που έγινε η πορεία, η πρώτη πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία. Όπως θυμόμαστε την η παλιότερη, ο Καραμαλής όρισε και αυτός τη 17η Νοεμβρίου για τις πρώτες εκλογές της μεταπολίτευσης, για να διεκδικήσει και αυτός ένα μικρό μερίδιο από την δόξα που απέκτησε τότε, εκείνη την περίοδο, η εξέγερση του 1973. Και χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ή ότι οι οπαδοί του μετείχαν κατά οποιοδήποτε ποσοστό στην εξέγερση, ή ότι εκ των υστέρων την έβλεπαν με καλό μάτι. Απλώς ήταν τόσο έντονο τότε, τόσο έντονη η πίεση των τότε μέσων ενημέρωσης για τον ηρωισμό των νέων, δημιουργήθηκε μια μυθολογία απίστευτη στις λαϊκές εφημερίδες, που δεν μπορούσε να αντισταθεί σε αυτήν ούτε ο πολύ μεγάλος τότε και πολύ κρατεός Καραμαλής. Αυτό όμως, αυτή η κίνησή του να ορίσει τις εκλογές στις 17 Νοέμβρη προκάλεσε και ένα δημόσιο σχίσμα στο χώρο της αριστεράς, με την επιμονή των οργανώσεων της επαναστατικής αριστεράς, της πέραν δηλαδή του ΚΚΕ και του ΚΚΕ εσωτερικού οργανωμένης αριστεράς, της επιμονής να γίνει η ορισμένη πορεία πριν από τις εκλογές, και έγινε πράγματι την Παρασκευή πριν από τις εκλογές προς την Κεσαριανή, αν θυμάμαι καλά. Και ήταν και αυτή πολύ μαζική, αν λάβει υπόψη του κανένας ότι συγκεντρώθηκαν 50.000 κόσμος από οργανώσεις που ασφαλώς ήταν ολιγομελείς και περιορισμένης απήχησης, και την περίοδο της δικτατορίας και προδικτατορικά. Αλλά αυτό ήταν ένα δείγμα της ριζοσπαστικοποίησης που είχε σημειωθεί στη μεταπολίτευση, όχι μέσα στη δικτατορία. Την περίοδο δηλαδή εκείνη. Και βέβαια είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή και πολύ μεγάλη μαζικότητα η μετά τις εκλογές συγκέντρωση και διαδήλωση προς την Αμερικανική πρεσβεία, στην οποία σε μεγάλο βαθμό τα συνθήματα ήταν και κατά της κυβέρνησης που μόλις είχε βγει με 53%. Δηλαδή υπήρξε και ένα σύνθημα κάπως ευτράπελο, «Λαέ, ντροπή σου για την εκλογή σου», το οποίο το απίφθηναν σε μεγάλο βαθμό, πιστεύω, οι ίδιοι που είχαν ψηφίσει Καραμαλή την προηγούμενη Κυριακή. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτό το εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος που συγκεντρώθηκαν την πρώτη πορεία του Πολυτεχνείου, δεν είχαν μέσα τους και ψηφοφόρους του Καραμαλή. Αυτή την εικόνα έχουμε, νομίζω, όλοι στο μυαλό μας όταν μιλάμε σήμερα για Πολυτεχνείο παλαϊκό του χαρακτήρα, για την συμμετοχή των μαζών κτλ. Και
αυτή την εικόνα έχουμε και για την συμμετοχή των οργανώσεων της αριστεράς, που εγώ πιστεύω ότι και αυτές σύρθηκαν πίσω από μια αυθόρμητη έκρηξη που έτυχε να γίνει στο φοιτητικό χώρο μόνο και μόνο επειδή αυτός ήταν ο μόνος τόσο καλά εσωτερικά οργανωμένος. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά. Ήταν μια λέξη μοναχά, ελευθερία. Είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά. Από νωρίς τα καφενεία επί τα γήπεδο στοιχήματα καυγά. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά. Ο καιρός και η ιστορία πέρασε εύκολα απ' τη μνήμη στην καρδιά. Ο τείχος έγραφε μοναδική ευκαιρία εντός πολλού δε πάσης φύσεως υλικά. Να μιλήσουμε τώρα για τις οργανώσεις. Εσύ, Δημήτρη, ήσουν οργανωμένος σε κάποια οργάνωση τότε που ήσουν στη Συντονιστική Επιτροπή του Πολυτεχνείου? Ναι, ήμουνα στον Ρίγα Φεραίο, την οργάνωση νεολαίας του ΚΚΕ εσωτερικού τότε. Υπήρχαν πολλές οργανώσεις που δρούσαν την περίοδο εκείνη, δηλαδή ενώ το 73, επανέρχομαι στο 73, και βεβαίως αυτές τις οργανώσεις ήταν κάποιες από αυτές συνέχεια προδικτατορικών οργανώσεων. Στην πραγματικότητα όμως είχαν δημιουργηθεί τότε, είχαν αναδημιουργηθεί, και αυτό είναι φυσικό και για τις εφόσον μιλάμε για οργανώσεις νεολαίας, αλλά το ίδιο ισχύει εν πολλοίς και για τα κόμματα και τις οργανώσεις της αριστεράς. Δηλαδή ουσιαστικά ανασυγκροτήθηκαν μέσα στη δικτατορία μετά την ήττα και το χτύπημα του 1967 και στη συνέχεια την διάσπαση. Στην πραγματικότητα μαζικές οργανώσεις αυτές έγιναν όλες μετά τη μεταπολίτευση. Μέσα στη δικτατορία έπαιζαν ασφαλώς κάποιον ρόλο, αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το φοιτητικό κίνημα δεν προέκυψε ούτε ως έργο μίας οργάνωσης ούτε ως έργο συντονισμού οργανώσεων. Υπήρξε ένα μέχρι τότε καινούριο είδος οργάνωσης, οι λεγόμενες φοιτητικές επιτροπές αγώνα, στις οποίες μετήχαν και οργανωμένα μέλη των οργανώσεων της αριστεράς, αλλά και ανένταχτη. Και μπορώ να πω
περισσότεροι ήταν ανένταχτοι. Υπήρχε μάλιστα και μια κατηγορία ανένταχτων με την έννοια ότι δεν θέλαν, δεν συμφωνούσαν, ήταν και αυτοί οι αριστεροί, αλλά δεν συμφωνούσαν πλήρως με καμία από τις μέχρι τότε υπαρκτές οργανώσεις. Αυτές οι φοιτητικές επιτροπές αγώνα ήταν ένα είδος συντονιστικού μεταξύ των διαφόρων σχολών και του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου και λειτουργούσαν με άψογο δημοκρατικό τρόπο. Δηλαδή υπήρχε ένας άτυπος τρόπος, στην πραγματικότητα δεν ήταν απόλυτη, δεν εκλέγονταν, αλλά δεν αποκλειόταν από αυτές κανένας ενεργός συνδικαλιστής φοιτητής. Και αυτές αποφάσιζαν με πλειοψηφίες και μειοψηφίες, στις οποίες δεν λαμβανόταν υπόψη η γνώμη της οργάνωσης του καθενός. Δηλαδή αυτές είχαν ξεπεράσει κατά κάποιο τρόπο το κλασικό, λειτουργούσαν όπως θα έπρεπε να λειτουργεί ο συνδικαλισμός και σε περιόδους δημοκρατίας. Χάρη σε αυτές τις φοιτητικές επιτροπές αγώνα, τις ΦΕΑ τις λεγόμενες, πήρε τέτοιο μαζικό χαρακτήρα το κίνημα το φοιτητικό. Βεβαίως και από αυτές στρατολογούσαν οι πολιτικές οργανώσεις κάποια στελέχη. Αλλά θέλω να πω ότι είναι σίγουρο ότι αυτές οι ΦΕΑ λειτουργούσαν αρκετά αυτόνομα. Αυτό το χάσαμε μετά την πτώση της δικτατορίας, με την έννοια ότι υπήρχαν βέβαια πλέον ανοιχτές συνελεύσεις, αλλά ο συντονισμός μεταξύ των φοιτητών, των διαφόρων σχολών εννοώ, άρχισε να γίνεται όλο και πιο δύσκολος, με αποτέλεσμα να φτάσουμε λίγα χρόνια μετά στην αδυναμία συγκρότησης ακόμα και ΦΕΕ. Αυτό ήταν κάτι συγκριτικά καλύτερο στη δικτατορία από ότι στην δημοκρατία. Έχουμε τώρα τη γενιά του Πολυτεχνείου, την περίφημη, η οποία από τα μέσα ενημέρωσης έχει στιγματιστεί, ας πούμε, ότι αυτή μας έφερε ως εδώ. Είναι αλήθεια ότι διάφορα επιφανή άτομα, ας πούμε, που είχαν συμμετοχή συγκεκριμένη και στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, μπορεί να ψηφίζουν τα μνημόνια το ένα μετά το άλλο, μετά δελιγμίας βεβαίως και για τελευταία φορά κάθε φορά, όμως ξανά τα ψηφίζουν, μπορεί να έχουν κάνει καριέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να έχουν κάνει καριέρα ξεφουσκώνοντας λάστιχα αγροτών, τρακτέρ αγροτών. Εν πάση περιπτώσει όμως μιλάμε για κάποιες δεκάδες ανθρώπων την ίδια στιγμή που υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι που συμμετείχαν εκεί πέρα. Εσύ τι γνώμη έχεις σε σχέση με τη γενιά του Πολυτεχνείου, έτσι όπως κατηγοριοποιείται και τους βαλιάζετε όλοι μαζί, ποια είναι η δική σου γνώμη? Πιστεύω ότι ακόμα και η έννοια γενιά του Πολυτεχνείου δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, γιατί δεν μας βγάζει κανένα συμπέρασμα. Η γενιά του Πολυτεχνείου ως έννοια είναι δημιούργημα των εφημερίδων και στη συνέχεια της τηλεόρασης, της μεταπολίτευσης, που ήθελε να αποδώσει σε κάποιους νεότερους κάποια ιδανικά που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει ο Έλληνας και δεν τα είχε, όπως για παράδειγμα τον αγώνα για την ελευθερία που δεν κατάφερε να ρίξει τη δικτατορία ο ελληνικός λαός, αλλά αντιστάθηκαν υποτίθεται κάποιοι νέοι από τους οποίους ορισμένοι είναι και ήρωες. Αυτό λοιπόν ήταν ένα δημιούργημα των μέσων ενημέρωσης. Το κακό είναι ότι και τα πολιτικά κόμματα και της αριστεράς κυρίως, επειδή στην αριστερά ανήκαν τα προβεβλημένα στελέχη αυτής της γενιάς,
και τα κόμματα λοιπόν της αριστεράς έκαναν χρήση αυτού του είδους, πρόβαλαν για να προβάλλουν, για να μετριάσουν τη δικιά τους αδυναμία, που εν μέρει ευθύνεται και για τον ερχομό της δικτατορίας, αλλά και για την αδύναμη αντίσταση που ζήσαμε την περίοδο της δικτατορίας. Πρόβαλαν και αυτοί για τον ίδιο λόγο, τα υπερπρόβαλαν μάλλον αυτά τα στελέχη τους, για να δείξουν αντιστασιακό έργο. Το πράγμα παραστράβωσε την περίοδο, την αρχική του, την πρώτη περίοδο του ΠΑΣΟΚ, όταν δημιουργήθηκε ένα υφυπουργείο νέας γενιάς, το οποίο στην πραγματικότητα ήταν ένα υφυπουργείο της γενιάς του Πολυτεχνείου. Έτσι κάπως συγκροτήθηκε, δηλαδή από κάποια στελέχη που όντως είχαν παίξει κάποιο ρόλο στην εξέγερση. Αλλά το 1981, δηλαδή 8 χρόνια αργότερα, είδαν το φως τους στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό συγκρότησε και μια αίσθηση μετά ότι η γενιά του Πολυτεχνείου είναι αυτή που έφερε το ΠΑΣΟΚ ή αυτή που δημιούργησε κάποια από αυτά που, κάποια στραβά ας πούμε της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία υποτίθεται σήμερα παλεύουν να ξεπεράσουν ο Παπαδήμος, ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς. Δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά η γενιά του Πολυτεχνείου, γιατί οι γενιές δεν κάνουν τίποτα. Οι γενιές υπάρχουν, οι ομάδες και τα άτομα κάνουν. Και εγώ δεν ανήκω σε καμιά γενιά του Πολυτεχνείου και δεν έχω τίποτα που να με ενώνει με διάφορους τους οποίους βλέπω ότι και αυτοί χαρακτηρίζονται με τον ίδιο τρόπο. Ένα κοινό παρελθόν, όπως και καμιά φορά νοσταλγικό, όπως οι άντρες που έχουν πάει στρατό θυμούνται τους κληρούχες τους, ξεχνώντας τι πραγματικά συνέβαινε, και τους θυμούνται νοσταλγικά. Κάπως έτσι είναι, κατά τη γνώμη μου, αυτή η ιστορία της γενιάς, για αυτούς τους τουλάχιστον που υποτίθεται ότι μετέχουν σε αυτήν. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή κουβέντα που είχαμε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Μέρα αυτή που διάλεξα, εδώ μπροστά σας να σταθώ, τραγούδια και μισόλογα στο φως να καταθέσω, πως πήρα τέτοια απόφαση, δεν ξέρω αν θα αντέξω. Η μέρα αυτή θυμίζει ένα γελιό. Νόμρις ήταν η χρονιά που εδώ γινόταν του χαμού. Εγώ ήμουν 19 και αυτή 73, και να που ερωτεύτηκα κάποια χρονολογία, και ο έρωτας κρατάει για καιρό. Μα έχει ο καιρός γυρίσματα, μεγάλωσε κι αυτή κι εγώ. Μεγάλωσαν κι οι φίλοι μας εκεί γύρω στα 40, στα κόμματα αγαπτώθηκα κι εγώ δεν ξέρω τι να πω κι άλλο στο σπιτάκι τους για πάντα. Και λέμε σαν βρισκόμαστε τα ίδια
και τα είδη, μα νιώθω σαν μικρό παιδί που πάλι το μαλώσανε και φεύγω σε μια άγωνη επαρχία. Κοιτάζω πάλι πίσω μου, χρήστους απόκτησα κι εγώ. Οι πίσω μου ο εμφρυδές μου βάλιναν την πλάτη. Σημαίες και γάμροι φανά, εμπόριο κι απάτη. Και λόγοι επισήμω στο κενό. Κρατάω το στόμα μου κλειστό, τα χείλη μου ματώσανε, καυτοί μου μας προδώσανε, ανέραστη να μείνουν. Κουφάλες εξοφλήσαμε, αυτό έχω μόνο να τους πω. Τα όρια των εραστών δεν σε δίνουν.